Και συνεχίζουμε. Ο ΣΕΙΠΕ, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος, αποτελεί τον αποκλειστικό φορέα εκπροσώπησης του οργανωμένου λιανικού εμπορίου. Σήμερα τα μέλη του πραγματοποιούν τζίρο άνω των 12 δις, απασχολούν 39.000 άτομα και έχουν 4.300 σημεία πώλησης στην Ελλάδα και υπερπολαπλάσια σημεία πώλησης στο εξωτερικό. Καλούμε λοιπόν εδώ πάνω τον Αντώνη Μακρύ, αντιπρόεδρο του ΣΕΙΠΕ. Γεια σας κύριε Μακρύ, τι κάνετε? Καλησπέρα και από μένα. Να διορθώσω λίγο. Είμαστε 7.000 καταστήματα. Ο τζίρος είναι πάνω από 12 δισεκατομμύρια. Και αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις, οι περισσότερες που είναι στο σύνδεσμο, ξεκινήσαν από ελληνικές και έχουν γίνει πολυεθνικές. Δεν θα λείπαμε εμείς από μια τέτοια γιορτή. Χαίρομαι που οι άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι, δημιουργούν μια τέτοια γιορτή. Χαίρομαι για όλους αυτούς που βλέπω που είναι επίσης νέοι άνθρωποι και απαιτούν από τη ζωή τους και από το εμπόριο να ζήσουν, γιατί δυστυχώς το εμπόριο τα τελευταία χρόνια το κοιτάγαν όλοι λίγο περίεργα. Θέλω όμως να πω μερικές σκέψεις που σίγουρα από εμάς που κεμίζουμε το εμπόριο, παρότι δεν έχουμε στα μέλη μας τα σούπερ μάρκετ, αλλά έχουμε όλες τις μεγάλες εταιρείες ελληνικές και ξένες, πολυεθνικές δηλαδή και ελληνικές πολυεθνικές, με αλυσίδες, πολυκαταστήματα και μόλα, αλλά έχουμε ένα κριτήριο και ένα σφιγμό της αγοράς. Δεν θέλω να σας βασανίσω πολύ, αλλά μέσα από τα δυσίωνα μηνύματα που έχουν δοθεί το τελευταίο καιρό, δυστυχώς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή είναι οι δημοσιογράφοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα σας δώσω μερικά στοιχεία τι περιμένουμε, παρότι ένας φίλος μου οικονομολόγος και καθηγητής Πανεπιστημίου μου είπε το μεσημέρι ότι όποιος αυτή τη στιγμή μιλάει για την κρίση εκτίθεται. Εμείς δεν φοβόμαστε να εκτεθούμε, γιατί έχουμε αισιοδοξία και θα σας πω τρία στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι η αγορά σήμερα που μιλάμε και δει η περίοδος συγκεκριμένη των εκτόσεων δεν είναι πεσμένη. Όσο και σας φαίνεται περίεργο, παρότι όλοι ακούμε δυστυχώς καταστροφές, πανική και τα αρέστα, δεν υπάρχει αυτός ο πανικός, ευτυχώς για μας, διότι κανείς από όλους μας δεν έχει καταλάβει ότι όλοι ζούμε και κινούμεθα έχοντας ένα στόχο, τον καταναλωτή. Αν ο καταναλωτής αγχωθεί και σταματήσει να αγοράζει ή πάει στις τράπεζες πάρει τα λεφτά του, καταστραφήκαμε όλοι, όχι η Ελλάδα, όλος ο κόσμος. Άρα το καλό που πρέπει να βγάζουμε εμείς είναι μια αισιοδοξία στον καταναλωτή. Άρα η αγορά πάει καλά. Θα δούμε τι θα κάνει αύριο, γιατί σήμερα μιλάμε μέρα με τη μέρα. Δεν μπορεί να μπει κανένας με τη βδομάδα, με το μήνα, με τον χρόνο. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, και αυτό είναι από τα αισιόδοξα κομμάτια, φαίνεται ότι η διατραπεζική αγορά αρχίζει να κινείται. Για να σας δώσω κάποια στοιχεία, όταν λέγαμε ότι η διατραπεζική αγορά ήταν ακίνητη, στο 1,5 δισεκατομμύριο που γινόταν, ας πούμε, στην Ελλάδα η διατραπεζική αγορά, περίπου 500 εκατομμύρια γινόταν στη δυσμενή εποχή. Αρχίζει να κινείται και πέφτουν τα επιτόκια. Αυτό είναι καλό. Το τρίτο που θα είναι λίγο αισιόδοξο είναι ότι πιστεύουμε ότι η κρίση είναι ελεγχόμενη. Σας το λέω περίεργα, έτσι είναι, η κρίση είναι ελεγχόμενη. Και είναι ελεγχόμενη γιατί βλέπουμε ότι όποιος εξετάζει γεωπολιτικοστρατηγικά τον κόσμο και δεν το κοιτάει μόνο εμπορικά, θα δει ότι η κρίση χτύπησε τρεις μεγάλες περιοχές του κόσμου. Την περιοχή της Ασίας, την περιοχή στην Ινδία και γύρω και την περιοχή της Ρωσίας. Αυτό είναι το αισιόδοξο σενάριο. Όταν μια κρίση δεν είναι τελείως ανεξέλεκτη, σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει. Το δεύτερο αισιόδοξο σενάριο είναι ότι καλώς ή κακώς βλέπουμε ότι πέφτουν πάρα πολλά λεφτά. Κάποιος μπορεί να χαρακτηρίσει λάθος τον τρόπο, λίγα τα λεφτά, στραβάδοσμένα. Μπορεί να πει ο καθένας ότι τα λεφτά είναι πάρα πολλά που πέφτουν. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή αυτά τα λεφτά να μην δώσουν κάποιο αποτέλεσμα. Αυτά λοιπόν είναι αισιόδοξα κομμάτια. Θέλω λοιπόν, επειδή είμαι σε έναν χώρο που νέοι άνθρωποι συνδιαλέγονται, διαπραγματεύονται, συναποφασίζουν και ενεργούν από κοινού για να έχουν κοινό σκοπό το κέρδος, να σκεφτείτε όλοι σας, γιατί είστε από το χώρο, εγώ δεν είμαι από το χώρο δυστυχώς, δύο πράγματα. Το πρώτο που πρέπει να επιδιώξετε, αλλά δεν είναι θέμα Ελλάδας, το Προεδρείο σας το ξέρει, είναι να βρεθεί η αντίστοιχη νομολογία που να καλύπτει όλο αυτό το πανηγύρι, με την καλή έννοια της λέξης πανηγύρι, που δεν υπάρχει νομολογία. Ξέρετε ότι η ευρωπαϊκή κοινότητα έχει ένα προβληματάκι εκεί πέρα. Και το δεύτερο, για να κλείσω, να μην σας κουράζω, θα ήθελα να η κρίση είναι αφορμή καινούριων ιδεών, καινούριων σχεδιασμών, καινούριων σχέσεων.
να επανεξετάσετε τις μεταξύ σας σχέσεις. Αυτοί που δίνουν το franchise και αυτοί που το αποδέχονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Αξιότιμη κύριε Μακρύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το παρόν σας στην εκδήλωσή μας και ειδικά για αυτά που είπατε. Καθώς τόσο το έργο του ΣΕΛΠΕ, όσο και το δικό σας είναι πάρα πολύ έντονο και δυναμικό και μας παρακινεί όλους προς το καλύτερο.